είναι ένας νόμος εμπριστής. Πριν από τον νόμο, το Πανεπιστήμιο ήταν σε ύπνωση. Δεν έβρισκες άνθρωπο. Και τώρα βλέπετε ότι υπάρχει η κατάσταση που υπάρχει τώρα. Είναι λοιπόν σαφές ότι κάποιοι θέλουν να διασπάσουν την κοινωνική ειρήνη, κάποιοι προσπαθούν να σύρουν τα πράγματα σε μια ακραία πόλωση. Το Πανεπιστήμιο όμως δεν είναι χώρος ούτε βίας, ούτε καταστολής, ούτε χώρος επίδειξης δύναμης. Είναι χώρος επίδειξης των αξιών του διαλόγου, είναι χώρος επίδειξης των αξιών του ορθού λόγου. Η επιστήμη, η παραγωγή και η μετάδοση της επιστημονικής γνώσης είναι κατεξοχήν μια διαδικασία ορθού λόγου. Επομένως, εμείς σήμερα είμαστε μια ομάδα καθηγητών που είμαστε εδώ. Μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Προσπαθούμε δηλαδή να υπερισχύσει ο διάλογος, να υπερισχύσει ο ορθός λόγος και ούτως ή άλλως, άσχετα αν είναι κάποιος μέσα στην κατάληψη ή εκτός κατάληψης, όλο το Πανεπιστήμιο είναι απέναντι σε αυτόν τον λόγο. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά απέναντι σε αυτόν τον λόγο. Είμαστε και εμείς απέναντι σε αυτόν τον λόγο. Προσπαθούμε λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα ότι τον νόμο δεν θα τον παλέψουμε οξύνοντας τα πράγματα και προκαλώντας σκηνές που θα ξανατροφιάσουν το Πανεπιστήμιο, θα τον παλέψουμε μέσα από ένα ενιαίο μέτωπο όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθηγητών, φοιτητών, υπαλλήλων, έτσι ώστε, όπως και με τον νόμο Διαμαντοπούλου, και αυτός ο νόμος τελικά να καταστεί ανενεργός.